στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που είχε διαπράξει διαρρήξεις σε εταιρείες και καταστήματα, κυρίες και κύριοι, έφτασε το τμήμα εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας στη Θεσσαλονίκη. Η Αναστασία Αργυριάδου μαζί μας με τις λεπτομέρειες. Λίνα, η δράση τους διήρκησε μόλις 3 μήνες, από τον Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο του 23. Όμως η λία τους έφτασε τις 320.000 ευρώ. Χρησιμοποιώντας ένα μαύρο όχημα στο οποίο είχαν τοποθετήσει κλεμμένες πινακίδες, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πρωινές ώρες παραβίαζαν εισόδους εταιριών και καταστημάτων, έμπαιναν μέσα και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά αλλά και πολύτιμα αντικείμενα. Έτσι λοιπόν από κοσματοπολία στην περιοχή της Τούμπα είχαν κατεφέρει να αφαιρέσουν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ, ενώ σε κατάστημα εστίασης στην ίδια περιοχή, όπως βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο, εισέβαλαν μέσα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους από την πίσω είσοδο, από την είσοδο της κουζίνας, μπήκαν στο γραφείο της επιχείρησης, αφού έψαξαν εξονυχιστικά όλους τους χώρους, με διαρρηκτικά εργαλεία αλλά και μια βαριοπούλα, έσπασαν το χρηματοκιβώτιο, τους βλέπουμε να χτυπούν με μανία το χρηματοκιβώτιο. Και αφαίρεσαν μέσα από αυτό 14.000 ευρώ. Ύστερα από πολύμενη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας, ταυτοποιήθηκε ένας από τους δράστες, ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος, εσημασμένος για άλλες διακεκριμένες κλοπές και διαρρήξεις. Σε ευχαριστώ πολύ.